Πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας τώρα στον προπονητή του Ηρακλή Αμπελοκήπων, τον κύριο Κώστα Πολυχρονίδη, για να μιλήσουμε για το επόμενο παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Τι κάνετε, καλημέρα από το Λίμπερο. Καλημέρα σας. Είστε καλά? Μια χαρά, όλα καλά. Πώς είναι η ομάδα του Ηρακλή Αμπελοκήπων εν ώψη του παιχνιδιού του Σαββατιάτικου? Πώς πάει η προετοιμασία? Η προετοιμασία ολοκληρώνεται αύριο. Mm. Είμαστε σε καλή κατάσταση, θέλω να πιστεύω. Χθες είχαμε μια ομιλία με τα παιδιά. Είπαμε ότι αυτό το παιχνίδι το βλέπουμε σαν μια γιορτή. Ναι. Να πάμε να το χαρούμε. Mm-hmm. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο. Ναι. Προέρχεστε από ένα παιχνίδι, κύριε Πολυχρονίδη, που μάλλον δικαιούσασταν να το κερδίσετε. Προηγηθήκατε 0-2 στη Χαλάστρα με τον Καμπανιακό. Στο τέλος ισοφαριστήκατε και τελικά πήρατε ένα βαθμό. Από μια ομάδα που είναι από τις καλές της κατηγορίας ο Καμπανιακός. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δικαιούμαστε κάτι παραπάνω από αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν πειράζει, εντάξει, κρατάμε τα καλά, κρατάμε την εμφάνιση. Mm-hmm. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε στα ίδια επίπεδα της εμφάνισης που κάναμε την Κυριακή. Mm-hmm. Εντάξει, το ποδόσφαιρο έτσι είναι, όταν δεν τελειώνει στις φάσεις θα γίνει κάτι και θα σου ευχαριστεί στο τέλος. Δεν πειράζει, εμείς συνεχίζουμε, είμαστε σε καλό δρόμο. Mm-hmm. Η ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Mm-hmm. Έχουμε 8 παιχνίδια αίτητη. Θα προσπαθήσουμε αυτό να διατηρήσουμε για το Σαββάτο. Ναι. Τρέχει ένα καλό σερί ο Ηρακλής Αμπελοκήπων. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια αγωνιστικά προβλήματα εν ώψη σε κάποιο τιμωρημένο, κάποια απουσία. Έχουμε δύο προβληματάκια μικρά. Έχουμε. Mm-hmm. Λείπει ο Κραγιόπουλος. Mm-hmm. Ο ένα μας στόπερ έχει κάρτες. Ναι. Έχουμε βρει τον αντικαταστάτη. Πιστεύουμε σε όλα τα παιδιά. Mm-hmm. Και έχουμε και ένα μικρό πρόβλημα με τον Παπαϊωάννου, ο οποίος έχει ένα τράβηγμα. Θα δούμε αν είναι έτοιμος. Mm-hmm. Για το παιχνίδι του Σαββάτου. Κατά τα τίποτα. Συνεχίζουμε την προετοιμασία μας. Mm-hmm. Ήρεμοι, mm-hmm. χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Mm-hmm. Πώς το περιμένετε αυτό το μάτς? Ο Άρης είναι μια, δεν ξέρω, μια άλλη ομάδα. Δίνει την αίσθηση ότι είναι πλέον από το δεύτερο μισό της σεζόν και πέρα, με τις προσθήκες που έκανα. Βέβαια, έχει βάλει πολλούς παίκτες. Ακόμη δεν έχει αποκτήσει την απαιτούμενη μέγεθος, αλλά έχει παίκτες οι οποίοι ήρθαν από Super League αρκετοί. Γενικότερα, πώς το περιμένετε αυτό το μάτς το Σάββατο? Σας είπα ότι αυτό το παιχνίδι εμείς το βλέπουμε σαν γιορτή, είναι και μια πρόκληση ταυτόχρονα. Mm-hmm. Ο Άρης και τις προσθήκες να μην έκανε, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Δεν μπορώ να mm-hmm. συγκρίνω το μέγεθος του Άρη με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Εμείς θα πάμε να παίξουμε, να το χαρούμε το παιχνίδι, mm-hmm. να δώσουμε ό,τι έχουμε μέσα στο γήπεδο και θα δούμε το αποτέλεσμα στο τέλος. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα το προσεγγίσετε ποδοσφαιρικά καθαρά, παίζοντας ανοιχτά και ό,τι βγει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση? Ξέρεις, και το ρωτάμε γιατί πολλές ομάδες επιλέγουν να έρθουν στο κλειάνι της Βικελίδης και να παίξουν πάρα πολύ αμυντικά εις βάρος γενικότερα του θεάματος, αλλά βέβαια προσπαθώντας να κάνουν τη δουλειά τους οι περισσότερες ομάδες. Εμείς θα προσπαθήσουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Τώρα, κατά πόσο θα είναι ανοιχτά ή πόσο θα είμαστε κλειστά, αυτό πάει και με τη ροή του παιχνιδιού. Σωστά, ναι, έχετε δίκιο. Mm-hmm. Εμείς θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το παιχνίδι μας όπως προσπαθούμε να κάνουμε σε κάθε παιχνίδι, ανεξαρτήτως των αντιπάλων. Mm-hmm. Αυτό. Γενικότερα, τη μάχη της κορυφής πώς την κρίνετε, κύριε Πολυχρονίδη? Υπάρχουν τρεις ομάδες οι οποίες έχουν μια απόσταση από τις υπόλοιπες και φαίνεται ότι θα πάνε μέχρι το τέλος. Πιστεύετε ότι έτσι τελικά θα είναι? Τις έχετε αντιμετωπίσει και όλες, ξέρετε δηλαδή και τη δυναμικότητά τους, και αυτό σας το ρωτάω. Θεωρώ ότι ο Άρης έχει ένα μικρό προβάδισμα, mm-hmm. λόγω της ιστορίας, λόγω του κόσμου, λόγω της δυναμικής που έχει. Απλά θα κρυθεί στα μεταξύ τους παιχνίδια. Mm-hmm. Δηλαδή λίγο πολύ τα υπόλοιπα παιχνίδια αυτές οι ομάδες θα τα κερδίσουν. Εύκολα, δύσκολα θα τα κερδίσουν. Θεωρώ ότι στα μεταξύ τους παιχνίδια θα κρυθεί το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Εσείς νομίζω την επόμενη αγωνιστική υποδέχεστε τον Πανσεραϊκό, αν δεν κάνω λάθος, ο Ηρακλής Αμπελοκήπων? Όχι, εμείς την επόμενη αγωνιστική υποδεχόμαστε τον Άρη Ακροποτάμου. Τη μεθεπόμενη. Όχι, τη μεθεπόμενη, έκανα λάθος. Τη μεθεπόμενη μετά από 2-3 παιχνίδια υποδεχόμαστε τον Πανσεραϊκό. Mm-hmm. Ωραία, κόψτε και 2 βαθμούς από εκεί. Είπαμε 3-2. Και 2 από την Καβάλα θέλουμε και είμαστε μια χαρά. Δεν θέλουμε κάτι άλλο μετά. Γιατί κόψατε και 2 από τον Άρη. Γι' αυτό το λέμε. Ναι. Θα δούμε το παιχνίδι του Σαββάτου πρώτα και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Σας είπα, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Όχι μόνο στο παιχνίδι του Σαββάτου και για όλη τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Εννοείται ότι κάθε ομάδα προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για το δικό της τον εαυτό. Απλά βλέποντας το πρόγραμμα,
Ο Άρης είναι αλήθεια ότι αν ποντάρει σε κάποιες ομάδες για να κόψουν βαθμούς από τους αντιπάλους του, είναι και ανάμεσα αυτές είναι ο Ηρακλής Αμπελοκήπων, που έχει δηλαδή και τη δυνατότητα να το κάνει. Έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει στον αγωνιστικό χώρο. Κοιτάξτε, ο Ηρακλής Αμπελοκήπων φέτος έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν περάσει και αυτοί από Super League. Ναι. Έχουν περάσει από Football League. Δηλαδή έχει ένα ρόστερ το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ομάδα. Όταν στο ρόστερ μας έχουμε έναν ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Κουρδάκης, ο Χιονίδης, ο Σαράφογλου, ο Κραγιόπουλος, ο Μαυρίδης, ο Πολίτης, παίκτες οι οποίοι έχουν περάσει από Super League και από Football League, έχουν και αυτοί ένα κίνητρο παραπάνω να δείξουν ότι μπορούν να κάνουν την οποιαδήποτε ζημιά σε οποιαδήποτε αντίπαλο. Θα μπορούσε νομίζω ο Ηρακλής Αμπελοκήπων να είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία. Έχει, αυτή την αίσθηση έχουμε βάσει το ρόστερ που διαθέτεται. Η αλήθεια είναι αυτή. Ορισμένα παιχνίδια ήμασταν λίγο άτυχοι, ορισμένα παιχνίδια όπως της Κυριακής τα κλωτσίσαμε μόνοι μας. Νομίζω ότι μπορούσαμε να έχουμε άλλους 7-8 πόντους, οι οποίοι θα μας δίνανε και τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά και τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ναι. Απλά πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μου, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Δηλαδή η ομάδα θα πηγαίνει και στα εκτός και στα εντός έδρας να παίζει ποδόσφαιρο, να διεκδικεί τους 3 βαθμούς. Να δίνει το καλύτερο σε αυτό μες στο γήπεδο. Αυτό και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Φαντάζομαι ότι ένας στόχος, ίσως ένας στόχος που θέτει είναι να μπείτε σίγουρα στην πεντάδα, στην τετράδα. Ποιος είναι ο πιο εφικτός στόχος μέχρι το τέλος για τον Ηράκλη? Η αλήθεια είναι ότι πέρσι τερματίσαμε τέταρτη. Ναι. Και φέτος θέλουμε να είμαστε κάπου εκεί ψηλά. Ναι. Απλά φέτος έχει περισσότερες και πιο δυνατές ομάδες όσον αφορά το περσινό πρωτάθλημα. Δηλαδή έχει 4-5 ομάδες οι οποίες είναι δυνατές, πάρα πολύ δυνατές. Μιλάμε τώρα για ιστορικές ομάδες όπως είναι ο Άρης, ο Πανσεραϊκός, η Καβάλα, η Δράμα. Ναι. Αν μπορούσε να μπει σφήνα σε αυτές τις ομάδες θα ήταν σίγουρα μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα. Ωραία, να ευχηθούμε να γίνει όπως λέτε ένα καλό μάτς. Μας είπατε ότι θα πάνε να παίξετε, να ευχαριστηθείτε το ποδόσφαιρο. Έτσι ευχόμαστε και εμείς να είναι το σαββατιάτικο παιχνίδι. Και συμφωνούμε να κερδίσει ο Άρης το Σάββατο και να κερδίσει στην Καβάλα. Ωραία. Και τις Σέρες. Εδώ... Νομίζω είναι δίκαια η συμφωνία αυτή που κάνουμε. Δίκαια η συμφωνία, ναι, δίκαια, δίκαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Να είστε καλά, να είστε καλά και εσείς καλή συνέχεια.